Ένα κολυμβητήριο που φέρει το όνομα ενός σπουδαίου ευρύτη κολυμβητή του, Δημοσθένη Μιχαλετζάκη, άνοιξε τις πύλες του για να υποδεχθεί μέλη της Εθνικής Ομάδας Κολύμβησης, τα οποία ξεκίνησαν την προετοιμασία τους. Εντάξει, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Το κολυμβητήριο αυτό είναι ό,τι καλύτερο έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Με πάρα πολύ καλούς βατήρες, πολύ καλή χρονομέτρηση. Είναι εξαιρετικές συνθήκες για να έρθεις να προετοιμαστείς εν ώψη ενός μεγάλου στόχου. Οπότε και εμείς το επιλέξαμε με κλειστά μάτια. Ωραία. Τι έρχεται μέσα στο 20, έρχονται σίγουρα Ολυμπιακοί αγώνες. Πού σε βρίσκουμε, τι μπορούμε να περιμένουμε? Ναι, φέτος είναι μια δύσκολη χρονιά πολύ. Έχει πάει Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το Μάιο, ένας εξίσου μεγάλος στόχος, και την Ολυμπιάδα του 20. Δεν έχω το όριο. Είναι μετά από πολλά χρόνια που δεν έχω ένα όριο για μεγάλη διοργάνωση, οπότε κυνηγάω αυτό. Η χρονιά μου πάει πάρα πολύ καλά γενικά. Οι τραυματισμοί μου έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο. Τι να περιμένετε δεν ξέρω, αλλά φέτος προσπαθώ πάρα πολύ. Θα ήθελα πάρα πολύ ένα μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό. Είναι κάτι που λείπει από τη συλλογή μου. Και φυσικά το όριο για να συμμετάσχω στην τρίτη μου Ολυμπιάδα. Ανδρέας Βαζέος, Νόρα Δράκου, Στέργιος Μπίλας, Άλκης Κυνηγάκης, Παναγιώτης Σαμιλίδης και Κώστας Κοντόπουλος είναι μεταξύ των αθλητών που ξεκίνησαν την προετοιμασία του στο Δημοτικό Κολυμβητήριο. Προπονούνται στην Αλεξανδρούπολη εν ώψη του πρώτου αγώνα της χρονιάς. Θέλαμε να εκμεταλλευτούμε και τις πολύ καλές αθλητικές εγκαταστάσεις που έχει το κολυμβητήριο και τη φιλοξενία των ανθρώπων εδώ πέρα της τοπικής κοινωνίας που δεχτήκανε το αίτημά μας να προετοιμαστούμε εδώ πέρα μέλη της Εθνικής Ομάδας εν ώψη πανευρωπαϊκών και Ολυμπιακών Αγώνων. Ήταν μια ευκαιρία ουσιαστικά να κάνουμε ένα συγκέντρωμα όλων των δυνάμεών μας εν ώψη των προκρίσεων που έχουμε τώρα και για τα υπόλοιπα άτομα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά και τους Πανευρωπαϊκούς. Και το περισσότερο ήταν όμως ότι οι εγκαταστάσεις προδιαθέτουν για υψηλού επίπεδου προετοιμασία. Το τριήμερο 17 με 19 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί ο Διεθνής Αγώνας Απόστολος Παύλος στην πόλη της Καβάλας. Αποτελεί μέρος της προετοιμασίας αθλητών που στόχο έχουν ευρωπαϊκές και διεθνείς διακρίσεις. Είναι ένα βασικό ξεκίνημα. Μετά την επιτυχία τώρα στη Γλασκόβη στο Πανευρωπαϊκό, θελήσαμε να ξεκινήσουμε τις 30 εβδομάδες προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ στο κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης, που είναι μια πάρα πολύ ωραία πισίνα και μας έτσι δημιουργεί ένα πολύ ωραίο αίσθημα του να κάνουμε προπόνηση. Είναι ένα καλό ξεκίνημα, όπως είπα στην αρχή, να χτίσουμε τις βάσεις για το μεγάλο στόχο που είναι το καλοκαίρι οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο. Έφυγε το 19 πάρα πολύ όμορφα για σένα, με το χρυσό, πόσο πιο όμορφα, με το χρυσό και με το ρεκόρ που έγινε, που ήταν ένα ρεκόρ που έσπασε από το 2015, αν θυμάμαι καλά. Και τελείωσε πάρα πολύ όμορφα αυτή τη χρονιά. Έρχεται μια χρονιά με πολύ μεγάλους στόχους, ένας από αυτούς οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ναι, όπως είπατε, έκλεισε πάρα πολύ όμορφα. Μετά το Πανευρωπαϊκό, από φίτσα και όλες, οπότε πτυχιούχος πλέον, άρα ήταν διπλή χαρά. Ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Σίγουρα, για να πούμε και οι δύο λόγια για τους αγώνες, ήθελα να είμαι στα μετάλλια και στα τρία μου αγωνίσματα. Ήξερα ότι μπορούσα. Κυνηγούσα το όριο, αλλά δεν περίμενα ένα χρόνο κάτω από ένα 51. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έσπασα το ρεκόρ, γιατί είναι ο Λάσλο Τσέχ, που ήταν ο προηγούμενος κάτοχος, αποτελεί χρόνια πρότυπό μου. Οι αθλητές κάνουν την προετοιμασία τους υπό την καθοδήγηση των προπονητών Άκη Οικονόμου και Αλέξανδρου Νικολόπουλου. Επιλέξαμε να εξ αρχής να έρθουμε εδώ στην Αλεξανδρούπολη, γιατί και το κολυμβητήριο προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες και είναι τα πάντα κοντά, οπότε είναι μια κατάσταση στην οποία τη χρειάζονται οι αθλητές περισσότερο, δηλαδή να τα έχουν έτοιμα φαγητό, ύπνο και προπόνηση σε ένα καλό κολυμβητήριο. Και μετά την προετοιμασία μας αυτή θα μεταβούμε και στην Καβάλα για τους αγώνες που έχουν το Απόστολος Παύλος, για να κλείσει έτσι ένας κύκλος της πρώτης προετοιμασίας που θα έχουμε για την Ολυμπιακή χρονιά. Και εν ώψη Πανευρωπαϊκού εννοείται, που είναι το Μάιο. Δύο λόγια για τους αθλητές που βρίσκονται εδώ, για το επίπεδό τους και για τους στόχους που έχουν μέσα στο 2020. Εντάξει, εδώ αν εξαιρέσουμε τον Κρίσταν τον Κολομέο και τον Αποστόλη τον Χρήστο, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ταξιδεύουν προς Κίνα για τους αγώνες της ΦΙΝΑ, που ήταν να είναι και αυτοί εδώ στην προετοιμασία μας, είναι τα παιδιά τα οποία στοχεύουν κυρίως για το Πανευρωπαϊκό και για τα όρια των Ολυμπιακών Αγώνων, όσα από τα παιδιά δεν έχουν καταφέρει τα όρια των Ολυμπιακών Αγώνων.
Οπότε είναι μια καλή περίοδος στην οποία θέτουμε έτσι πιο σοβαρούς στόχους για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε την όλη προετοιμασία μας.